Έχει πει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου ότι χρωστάμε πολύ περισσότερα στους ποιητές μας από όσα χρωστάμε στους δανειστές μας. Όμως όσο ισχύει αυτό, άλλο τόσο ισχύει ότι εξίσου με τους ποιητές μας χρωστάμε σε εκείνους τους βγαλμένους από μια άλλη στόφα, εκείνους τους εμπνευσμένους, εκείνους τους ταλαντούχους, εκείνους τους μεγαλοφυείς που ανάμεσα σε όλα τα άλλα μας έκαναν να έρθουμε κοντά και στους ποιητές μας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας ένας από αυτούς, ένας από αυτούς τους μεγαλοφυείς. Κύριε Μικρούτση και καλησπέρα. Αγαπημένε μου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο μου. Καλησπέρα. Ο Καβαδίας, γιατί γι' αυτόν θα μιλήσουμε, ή να το πω διαφορετικά, με αφορμή τον Καβαδία θα μιλήσουμε. Ο Καβαδίας μέσα από το Μικρούτσικο αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν αυτό το τετριμένο, μόνο ο ποιητής των θαλασσών, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ από την πρώτη στιγμή που άρχισα να μελοποιώ ποιήση και τα λοιπά, από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες δημόσιες έτσι, παρουσίες μου, σε σχέση με τη μελοποίηση είχα και έχω ακόμα και σήμερα που μιλάμε μια αιμονή. Θεωρώ ότι η μελοποίηση αξίζει όταν βγάζει τα κρυμμένα ενός σπουδαίου ποιήματος, ενός σπουδαίου ποιητή. Γιατί διαβάζοντας ένα ποίημα όλοι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα που εμφανίζονται στο χαρτί. Όταν όμως, αν με τη μελοποίηση εξακολουθείς να βλέπεις μόνο αυτά, τότε μιλάμε για μια υπόκρουση που είναι μια δευτερεύουσα διαδικασία. Εγώ λοιπόν και στον Καβαδία, όπως και σε άλλα πράγματα, προσπάθησα να βρω την ψύχα, να βρω αυτό που κρύβεται. Και κατάφερα να το βρω, όπως πια αποδεικνύεται μετά από 40 χρόνια της πρώτης έκδοσης του Σταυρού του Νότου. Και εκεί τι φάνηκε? Ότι ο Καβαδίας δεν ήταν αυτό που νομίζανε, μόνο ο ποιητής του ταξιδιού, της θάλασσας, της ζωής των ναυτικών, της ζωής στα λιμάνια με τις πόρνες κλπ. Αυτό είναι ένα επίπεδο, αλλά ακόμα και το ίδιο το ταξίδι το ανατρέπει ο Καβαδίας, του δίνει μια πολύ διαφορετική λογική. Και επίσης ότι ο Καβαδίας είναι αυτός που επί της ουσίας λέει λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται, ή ακόμα περισσότερο μέσα από το περίφημο χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, επί της ουσίας προτρέπει κυρίως τους νέους ανθρώπους να διευρύνουν τα όρια τους και να κατακτήσουν το αδύνατο. Μέσα από αυτό το μήνυμα, το οποίο έχει γίνει κοινός τόπος στις νεότερες γενιές, έχω πολλά παραδείγματα να πω γι' αυτό, και δεν είναι μία κουβέντα μόνο που την είπα ή την επαναλαμβάνω εγώ, αυτό το μήνυμα είναι ίσως το πιο διαχρονικό πολιτικό μήνυμα που εγώ γνωρίζω. Γιατί καμιά φορά μας όταν λένε όταν μιλήσουμε για το ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το βάρβαρο κόσμο, να ονειρευτούμε επομένως μια άλλη κοινωνία στην οποία θα αυτοπραγματωθεί ο άνθρωπος, και πώς θα το καταφέρουμε αυτό όταν όλοι μας και κυρίως οι νέοι ξεπεράσουν τα όρια τους για να κατακτήσουμε αυτό που φαίνεται αδύνατο. Αυτό το είπε ο Νίκος Καβαδίας και το από τη, ήδη εγκαίρως από τη δεκαετία του 50, αλλά με το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, επί της ουσίας το είπε εδώ και 40-50 χρόνια. Συνεπώς αυτό είναι που κατατάσσει τον Καβαδία, συν κάποιες άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή όπως είναι το άτοπο και το άχρονο των ποιημάτων του, δηλαδή χρονικά δεν προσδιορίζεται εύκολα ο Καβαδίας, μπορεί και ένα ποίημα του να γραφτεί το 2300, θα ισχύει, ή το άτοπο με την έννοια ότι πολλά είναι τα τοπονύμια μέσα, αλλά με άνεση τα αλλάζεις και δεν αλλάζει τίποτα. Συνεπώς αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν ας πούμε το Ρίτσο ως το μεγαλοφιέστερο για μένα ποιητή μέσα από την τέταρτη διάσταση του 20ου αιώνα στην Ελλάδα, αυτό κάνει, καθιστά και τον Καβαδία μεγάλο ποιητή και όχι ελάσσονα ποιητή όπως λέγανε πριν τη μελοποίηση. Και είμαι ευτυχής που έχω συμβάλει, μάλλον καθοριστικά όπως φαίνεται, σε αυτό. Και το πιο κύριο, Νίκο, είναι ότι αυτή η δουλειά είναι εμφανές ότι έχει περάσει σε τρεις γενιές. Μη σου πω ότι ετοιμάζεται και η τέταρτη να μπει στο παιχνίδι, αυτά τα παιδιά που είναι στο δημοτικό σήμερα, αλλά μιλώντας για την τρίτη γενιά, όχι αγέννητοι ήταν, ίσως και οι πατεράδες τους μόλις γεννιόντουσαν όταν εγώ έκανα τον Καβαδία,
και αυτό το θεωρούν έργο σημερινό δικό τους και όχι έργο μνήμης όπως γίνεται με σημαντικά έργα που έχουν γραφτεί. Μίλησες πριν για τον ανατρεπτικό Καβαδία, μίλησες πριν για τον αντισυμβατικό Καβαδία με την έννοια του ανθρώπου που μιλάει για το ξεπέρασμα κάθε σύμβασης καθεστωτικής και κατεστημένης, δηλαδή για αυτό το διαρκές αίτημα ελευθερίας. Ξέρεις, κάποιοι λένε ότι όλα αυτά εντάξει παιδιά ωραία είναι, αλλά είναι κουβέντες τώρα για εθεροβάμμενες, γιατί η αγορά δεν τα σηκώνει. Αν λοιπόν πάμε ακόμα και με τα δικά τους μέτρα, ο Καβαδίας, ο Σταυρός του Νότου, αυτό που έκανες πριν από 40 χρόνια, ξαναλέω με τα δικά τους μέτρα, τα αγοραία μέτρα, έχει πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια. Ναι, με τα αγοραία μέτρα την πατάνε και εκεί με αυτό το πράγμα, αλλά τους χαρίζω τα μέτρα τους, τους τα χαρίζω, διότι είναι φανερό ότι από τότε που εμφανίστηκε ο καπιταλισμός, από τον, ψήγματα υπάρχουν από το 14ο, 15ο αιώνα και έχουμε στο 17ο την εμφάνισή του κυρίως στην Αγγλία. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το πιο βάρβαρο σύστημα στα 5.000 χρόνια ταξικών κοινωνιών. Και αυτή τη βαρβαρότητα, την οποία βέβαια βοηθάνε πολύ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παγκοσμίως εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια με πάθος για να εμπεδώσουν τον καπιταλισμό αλλοιώνοντας συνειδήσεις ή κρατώντας το μέσο επίπεδο πολιτικής συνείδησης του πολίτη πολύ χαμηλά, γι' αυτό έχουμε και φαινόμενα και σήμερα στη χώρα μας πολιτικά που θέλοντας ας πούμε ο κόσμος να εκδικηθεί το ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή βγάζει τα ίδια του τα μάτια. Αυτό είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της πλήσης εγκεφάλου και πολλών άλλων παραγόντων εν πάση περιπτώσει. Εγώ λοιπόν τους τα χαρίζω όλα αυτά και λέω ότι αυτό το σύστημα είναι πολύ βάρβαρο. Αυτό το σύστημα που είπε σε μια εκπομπή, εγώ το έχω πει γιατί σε παρακολούθησα προχτές, για 60 ανθρώπους ότι έχουν όσα 3 δισεκατομμύρια. Το έχω πει εγκαίρως πριν χρόνια ότι 1.000 άτομα στον πλανήτη έχουν όσα 4,5 δισεκατομμύρια και αυτό είναι στοιχείο που προέκυψε από non-paper της Παγκόσμιας Τράπεζας μεσούσης της κρίσης το 2013. Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ένας λογικός άνθρωπος όταν το πεις δεν μπορεί να στο αρνηθεί ότι είναι το πολύ βάρβαρο σύστημα. Απλώς θα αρχίσει μετά να λέει τις κουβέντες που του έχουν βάλει στο κεφάλι και πού να πάμε και πώς μπορούμε και δεν μπορούμε και ας εδώ να τη βγάλουμε καθαρή και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εμείς ονειρευόμαστε. Μένω στην κουβέντα μας επιστρέφοντας στον Καβαδία. Καταρχάς να πούμε στους ακροατές ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα με αφορμή ότι το επόμενο Σάββατο, στις 29 του μήνα δεν είναι? Ναι. Το επόμενο Σάββατο πάμε σε ένα πολιτιστικό γεγονός θα έλεγα. Πάμε για μια ολοκληρωμένη παράσταση στο Δύο Ριόδου του Αττικού όλου του Καβαδία όπως τον σκέφτηκε, όπως τον μελοποίησε, όπως τον ανέδειξε ο Θάνος Μικρούτσικος, γιατί δεν είναι η δουλειά των 40 χρόνων, έτσι. Ναι, και όπως κατέληξε, γιατί εδώ πέρα θέλω να κάνω μια κέρια παρατήρηση που αφορά τη δουλειά μου και η οποία είναι μοναδικό φαινόμενο στη δική μου τραγουδοποιία. Δεν έχει ξανασυμβεί σε μένα αυτό. Η δουλειά μου πάνω στον Καβαδία που πρωτοεμφανίζεται το 78 και εκδίδεται το 79 μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο, πρόσεξε, δεν ενορχιστρώνεται εκ νέου, μεταβάλλονται τα δομικά στοιχεία της μουσικής αβίαστα, δεν το έχω ξαναδεί σε άλλο μέρος του έργου μου. Αλλάζουν σε μερικά οι μελωδίες ενώ παραμένουν στον αρχικό πυρήνα, αλλάζει ο ρυθμός, αλλάζει ο αρμονικός στυλετός, μπαίνουν αυτοσχεδιασμοί και τους τελευταίους 6 μήνες κατέληξε μία μορφή με 3 πιάνα φοβερά δεξιοτεχνική και άρα καταρχήν δύσκολη για το κοινό και στις 2 συναυλίες που έδωσα στο Μέγαρο με αυτή τη μορφή 3 φωνές, 3 πιάνα και ένας πνευστός εκτελεστής πολλών οργάνων, έγινε το εξής. Ενώ ήταν η απόλυτη σιωπή επί 2 ώρες, στο τέλος η συγκίνηση και η αποδοχή
Δεν μου έχει ξανασυμβεί, Νίκο, ειλικρινά σου μιλάω. Είναι ένα πράγμα που με συγκίνησε αφάνταστα. Να φανταστείς, μετρημένα από τη μαγνητοτενία, από το CD που μου έστειλαν της παράστασης, 14 λεπτά χειροκροτήματος το λέω, γιατί ήταν τόσο αρτίστικο το καλλιτεχνικό γεγονός που ποτέ σχεδόν δεν παρακολουθείς τέτοια συγκίνηση και αποδοχή στο τέλος ενός τέτοιου γεγονότος. Τα πράγματα λίγο πιο αποστασιοποιημένα. Έτσι συμβαίνει μέχρι σήμερα. Και εμένα μου συνέβη αυτό και είμαι ευτυχής που το έζησα, που εν ζωή το γεύτηκα, γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο. Και επομένως έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί αυτή η μορφή θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο το άλλο Σάββατο. Έχουμε λοιπόν το 79... το Σταυρό του Νότου, εκεί είσαι μαζί με τον, είναι ο Κούτρας, είναι ο Βασίλης, έτσι, είναι ο Παπακοσταντίνου, είναι η Εμιλία Ισαρή, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάμε μετά από 12 χρόνια το 91 στις γραμμές των οριζόντων, εκεί έχεις μαζί σου πάλι το Βασίλη, τον Ταλάρα, το Χάρη και τον Πάνο, τον Κατσιμίχα. Ναι, Κατσιμίχα. Και βεβαίως υπάρχει αυτή η εκπληκτική στιγμή, το 2005, το live στο Μέγαρο. Ναι, με ναι, τον ναι, Κότσιρα, ναι. Πια με τον Λαβρέντι, το Θηβαίο. Και τώρα επιστρέφουμε 40 χρόνια μετά από την πρώτη εκείνη, πιάνα, από εκείνο το ταξίδι. Ξεκινώ από τα τρία πιάνα. Στο τρίτο είμαι εγώ, στο δεύτερο Μάξιμος Δράκος, στο πρώτο Θοδωρής Οικονόμου, δύο δεξιοτέκνες που τους αγαπάω, τους εκτιμώ, αλλά τους ζηλεύω πάρα πολύ, γιατί πρόκειται για δύο μηχανάκια άνευ προηγουμένου, με ψυχή όμως και ουσία. Ο Θήμιος Παπαδόπουλος που είναι το alter ego μου στη μουσική με πολλά πλουστά. Και βεβαίως τρεις σωματοφύλακες της οικογένειας που είναι ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Θωμαίδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα απολαύσουμε το επόμενο Σάββατο, 29 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Αλλά όταν έχεις το μικρούτσικο στην παρέα, δεν μπορείς να με τον ρωτήσεις. Η μουσική, Θάνο, είναι πολιτική? Εδώ ο τρόπος που πιάνουμε το πιρούνι είναι πολιτικός, Μαρανικό. Θα με ρωτήσεις αν η μουσική είναι πολιτική. Η τέχνη είναι κομμάτι της ιδεολογίας. Πρόσεξε όμως. Αυτό δεν σημαίνει, γιατί εδώ έχουν γίνει παρανοήσεις αρκετές. Καταρχήν δεν σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος είναι για παράδειγμα κομμουνιστής, ντε και καλά θα γράψει σπουδαία έργα, ή δεν σημαίνει ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει έως και αντιδραστικές απόψεις, μπορεί να γράψει πολύ σπουδαία έργα. Η ιστορία... Έζρα Πάουντ. Έζρα Πάουντ. Εκφωνητής στο ραδιοφωνικό σταθμό του Μπενίτο Μουσολίνη, που τον συνέλαβαν οι Αμερικανοί και για να μην τον στείλουν να καταδικαστεί σε θάνατο λόγο του επίπεδου... Πάρισανε λίγο τον τρελό. Τον πήγανε στο ψυχιατρίο. Ναι, ναι. Τον πήγανε οι ίδιοι στο ψυχιατρίο, ο ίδιος δεν τον πάρισανε. Ναι, ναι, ναι. Τον πήγανε οι ίδιοι. Λοιπόν, έχουμε τέτοια παραδείγματα και η ιστορία διδάσκει πάντα. Όμως η τέχνη, τι σημαίνει σπουδαίο έργο? Ο Μάρξ μέσα έχει μια εκπληκτική ανάλυση στην εισαγωγή της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, όπου λέει ότι ο Μπαλζάκ, που στον καιρό του ήταν αριστοκράτης ενώ είχε αρχίσει να ανεβαίνει αστική τάξη ως η προοδευτική τάξη των πραγμάτων, επί της ουσίας περιέγραψε την εποχή του με ένα συγκλονιστικό τρόπο, αν και ήταν αντιδραστικός πολιτικά. Το γράφει μέσα στην κριτική της πολιτικής οικονομίας. Όμως η τέχνη είναι κομμάτι της ιδεολογίας. Και στις μέρες βαρβαρότητας είναι αδύνατο να γυρίσουμε την πλάτη σε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι εμφανή διαγυμνού οφθαλμού και ταλαιπωρούν τη συντριπτική πλειοψηφία, αν μιλήσουμε για τη χώρα μας, του ελληνικού λαού, αν και το ίδιο συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη και το ίδιο συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Φαίνεται ο καπιταλισμός ότι κέρδισε πολλούς πόντους, αλλά επί της ουσίας η απληστία τους, η ανάγκη τους για να συσσωρεύουν, να συσσωρεύουν, να συσσωρεύουν, είναι αυτή που θα τους οδηγήσει σε επόμενα αδιέξοδα, και επομένως εδώ παίζεται εκείνο το τραγούδι, θυμάσαι, που είχα γράψει, που επί της, το υπογράφει ο Μπίρμαν, αλλά επί της ουσίας η φράση ανήκει στη Ρόζα Λούξεμπουργκ, που έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο, θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Παίζουν και τα δύο, Νίκο, κατά τη γνώμη μου. Η μεγάλη τέχνη, Θάνο, κουβαλάει, εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω, κουβαλάει και μια προφητεία. Εσύ βέβαια είσαι μάχημος τώρα, ζωντανός και σε κατάσταση δημιουργίας. Ωστόσο, από
τη μέχρι τώρα δουλειά σου. Αυτό που ζούμε σήμερα κοινωνικά και πολιτικά, αν θέλεις, σε αυτή τη χώρα, ποιο τραγούδι σου ενδεχομένως, ποια δουλειά σου νομίζεις ότι το περιγράφει? Να σου πω κάτι. Απευθυνόμενο στην απερχόμενη κυβέρνηση και αλλάζοντας λίγο ένα στίχο, έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσατε. Από το ανεμολόγιο. Γιατί με το ΚΚΕ στις εκλογές? Κοίταξε Νίκο, να μιλήσω, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πω συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ καλοπροαίρετος είμαι, αν και πιστεύω ότι η αλλαγή από μια ριζοσπαστική αντίληψη που είχε επικρατήσει σε ένα κομμάτι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ μας τέλειωσε το 2013 και όχι το 2015, εν τούτης για τον πολύ κόσμο τέλειωσε μέσα στο 2015. Στη μεγάλη ανατροπή του όχι που έγινε ναι και στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο κληρονόμησε όμως και το πρώτο δεύτερο. Δηλαδή λένε ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί και τέτοια ότι εμείς κάναμε ένα μνημόνιο, οι άλλοι είχαν κάνει τα πολλά. Ναι, αλλά μάγκες, εκτός από τους 150 εφαρμοστικούς νόμους του δικού σας, κληρονομήσατε και ακολουθούν και οι άλλοι 450. Άρα μας παραδίδετε 600 εφαρμοστικούς νόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα ως κόμμα αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλος του συστήματος και θέλει να εδραιωθεί ως τέτοιος. Συνεπώς, ως πόλος του συστήματος ταυτίζεται πλήρως η πολιτική του με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ανεξαρτήτως, και θα το δεχτώ, αν σε δευτερεύοντα σημεία έκανε κάποιες διαδικασίες και πρόσεξε, δεν εννοώ τον περίφημο 13ο μισθό, γιατί αυτό με έχει εξοργήσει διπλάσια από την ίδια του την πολιτική. Γιατί ένα πρώην κόμμα ριζοσπαστικής αριστεράς, όταν συνηθίζει στο ξεροκόμματο και στο γλύψιμο ενός γλυφιτζουριού μετά από 4 χρόνια δηλητηριασμένου φαγητού και λέει στο συνταξιούχο των 500 ευρώ, ξέρεις, πάρε 1,1 ευρώ την ημέρα, γιατί τόσα επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος που έχω, λέει ο περίφημος Τσακαλώτος. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αναξιοπρέπεια και κοροϊδία που μπορεί ένα πρώην κόμμα ριζοσπαστικό της αριστεράς να προτείνει στους Έλληνες πολίτες. Και έρχομαι στο ΚΚΕ. Τι μένει από το περίφημο δημοκρατικό τόξο, γιατί τα άλλα κόμματα πέραν της διάλυσης ήταν συστημικά, ήταν φανερό και του Θεοδωράκη το κόμμα και του Κεντρών και οτιδήποτε άλλο και η ΑΝΕΛ και τα λοιπά. Μένει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και εδώ υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μιλάει για την άλλη κοινωνία, μπορεί όχι πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί ενδεχομένως δεν είναι για τις ώρες, με την έννοια ότι τις ώρες αρχίσει να γίνεται όταν οι συσχετισμοί θα φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξουν, αλλά μιλάει για το τώρα και του λένε, του καταμαρτύρουν, δεν μιλάει για το τώρα. Και τι λέει? Λέει ότι σε αυτόν τον καπιταλισμό το βάρβαρο δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Η ζωή σου αλλάζει σε άλλο σύστημα. Μπορεί όμως να καλυτερεύσει με μία προϋπόθεση. Να αγωνιστείς, να πάρεις πίσω κάποια από αυτά που σου ανήκουν και στα κλέψανε. Και για να αγωνιστείς, κάνε το ΚΚΕ πιο ισχυρό για να μπορεί να αγωνιστείς εσύ από καλύτερες θέσεις. Και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψεις να απευθυνθώ στους ανθρώπους που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, όχι ευκαιριακά, γιατί αυτοί ήδη φύγανε από τις ευρωεκλογές, αλλά σε ανθρώπους με αριστερό πρόσημο. Υπάρχουν τέτοιοι. Με αριστερό πρόσημο που άλλοι ντρέπονται για το τι συνέβη και πήγανε για μπάνια. Άλλοι είναι πληγωμένοι, αλλά μου λένε ας πούμε κοψοχέρι ρε γαμώτο, για να μην έρθει δεξιά, και τους λέω μα η δεξιά ήταν 4 χρόνια στην εξουσία, δεν το καταλάβατε. Κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που έχουμε κοινά ονειρευτεί, γιατί και αυτοί ξεκίνησαν και θέλουν ίσως με άλλο τρόπο από ότι εγώ και εσύ να φτιαχτεί μια κοινωνία που τα παιδιά θα γεννιόνται από την ίδια γραμμή. Λοιπόν, σε αυτούς απευθύνομαι και λέω, δεν το βλέπετε τι γίνεται με την ηγετική ομάδα, με του ΣΥΡΙΖΑ. Πού σας πάει? Σας πάει
τη σοσιαλδημοκρατία που είναι επί της ουσίας ίδια με τους νεοφιλελεύθερους, σας πάει στους δημοσιονομικούς χώρους που τους ορίζουν οι δανειστές, σας πάει σε αυτή την κατάσταση και επομένως εφόσον διατηρείτε αυτές τις ιδέες μέσα σας ζωντανές, ελάτε εδώ να συναντηθούμε με ό,τι διαφορές και αν έχουμε. Και αν δεν έρθετε και τώρα, θα έρθετε στο μέλλον. Δηλαδή, με αγαπητικό τρόπο τους το λέω εγώ προσωπικά. Θάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά που ήσουν εδώ, που είσαι εδώ, που είσαι πάντα μαζί μας.